Καλησπέρα, Πάνος Καλλιδί. Ναι. Γεια σας κύριε Καλλιδί, με λένε Καμπέλ Μπέντι και παίρνω τηλέφωνο, παίρνω το θάρρος να πάρω τηλέφωνο, μου έδωσαν το τηλέφωνο σας από την εταιρεία Spicy. Καμπέλ Μπέντι. Καμπέλ Μπέντι, Καμπέλ Μπέντι. Το επίθετε το όνομα αυτό. Καμπέλ Μπέντι, είμαι από την Ινδία, Μπομπέι. Και μένω στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μένω στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια. Και δουλεύω σε ένα εστιατόριο κάτω στο κέντρο της Αθήνας Κουμουντούρου και δουλεύω και κάνουμε ένα ελληνικό εστιατόριο και είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχουμε και σιτάρ, όπως Ραβισανκάρ παλιά, και τραγουδάμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ναι. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ γιατί ξέρω τι κάνει την αυλία. Θα ρωτήσω το τηλέφωνο αυτό σε εταιρεία. Ναι. Ωραία. Ακούω τα δικά σας τραγούδια και καλύτερη το εστιατόριό μας. Και τα χορεύουν όλοι. Τα χορεύουν όλοι γιατί τα παίζω και με σιτάρ. Τι θα θέλατε? Θέλουμε να κάνουμε συνεργασία. Θέλω να κάνω μαζί σας ένα CD το οποίο τα τραγουδάμε τα τραγούδια σας όπως τραγουδάτε εσείς τα δικά σας. Τα τραγουδάμε και εμείς μαζί με τας και τα μέτρα με την κορογολόρη. Και θα κυκλοφορεί στην Ελλάδα ή στην Ινδία? Θα κυκλοφορεί στην Ινδία. Η Ινδία είναι πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα γιατί θα σε κάνουν πολύ γνωστό. Εγώ θα τραγουδάω ελληνικά όμως και δεν ξέρω ελληνικά. Ναι, θα τραγουδήσω. Ακούτε κύριε Καλλιδί. Ναι. Κύριε Καλλιδί, θα το πω. Γεια σου, κάντε να χαθείς με τα παιδιά σου. Και να πηγαίνει το τσιτάρ έτσι. Ωραία. Και μετά θα πούμε και το άλλο το τραγουδί. Κύριε Καλλιδί, που λέει, πάντα με πετάνει, ζάχαρτη τα κάνει, αγαπώ σου. Η εταιρεία μου τι λέει γι' αυτό για τη συνεργασία, τη φωνή. Η εταιρεία μου λέει στο τηλέφωνο σας και λέει άμα το κύριο Καλλιδί θέλει, δεν έχω καλή αντίληψη. Ωραία. Θα το συζητήσουμε. Θέλετε να έρθετε από το μαγκατή να κάνουμε μαζί ένα ντουετάκι, να το δείτε τώρα το κοιτά. Να σας πω τώρα όμως είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα. Γιατί θα φάρουμε ταντούρι, ταντούρι, chicken ταντούρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, εντάξει. Ωραία, η ωραία που είναι. Είστε σίγουρος τηλέφωνο στο δώσε εταιρεία μου. Άμα έρθετε να τους δώσω από το τηλέφωνο μου, πείτε Καμπίρ Μπέντι, Καμπίρ Μπέντι, εγγύηση. Ωραία. Θέλετε κύριε Μπερντεγλή. Καμπίρ Μπέντι. Ωραία. Ωραίο νονό έχεις. Όχι, πήγαμε και πήραμε από τη Spicy το τηλέφωνο και τώρα δεν μου θέλουμε. Λοιπόν, Πάνο Καλλιδί, Φώτης και Μαρία Λάιν. Κατάλαβα την πλάκα, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου. Να σου πω, πάνω, έχετε στην αυλία τώρα. Ναι, τώρα είμαι καθοδόν, πηγαίνω στην αυλία, είναι φιλανθρωπικό. Έχω φορτωθεί και μια τσάντα με ρούχα εκεί. Ναι, πες μας για αυτή τη συναυλία, ότι μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν και να φέρουν πράγματα που μπορούν να προσφέρουν σε άλλους που τα έχουν ανάγκη. Φυσικά είναι η είσοδος δωρεάν, είναι 5-6 καλλιτέχνες από την εταιρεία, θα τραγουδήσουμε δηλαδή γύρω στις 2 ώρες περίπου. Θα κάνουμε όσο το δυνατόν ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί φυσικά όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει budget, έτσι κοιτάμε αφιλοκερδός κι εμείς. Μπράβο, και θα τραγουδήσουμε για όσο κόσμο θέλει να έρθει και το μόνο που μπορεί να κάνει να προσφέρει είναι παλιά ρούχα. Τέλεια. Πάνω καλή επιτυχία καλή και σου εύχομαι και να σου γίνει καμία πρόταση από την Ελλάδα. Τρελοπαρέα, ευχαριστώ. Γεια σα. Να σε καλά, γεια. Πάμε σε διαφημίσεις.